σας. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου. Σήμερα στο Maria's Greek Food θα δείτε πώς κάνω τα φασόλια γίγαντες στο φούρνο. Ένα παραδοσιακό φαγητό της ελληνικής κουζίνας, νόστιμο και υγιεινό. Και όταν μάλιστα συνοδεύεται από ελιές, τουρσί, αλμυρό ψάρι και ένα ουζάκι, το αποτέλεσμα θα σας ενθουσιάσει. Πάμε να δούμε τα υλικά. Θα χρειαστούμε 1 κιλό φασόλια γίγαντες, ένα σέλινο τα φύλλα και τη ρίζα, 2 ξερά κρεμμύδια, πιπεριά φλωρίνης, λίγο μαϊδανό, 2 πράσα τον κορμό, χυμό ντομάτας, ελαιόλαδο, 2 σκελίδες σκόρδο, φύλλο δάφνης, αλάτι, πιπέρι και κόκκινο πιπέρι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μουλιάσουμε τα φασόλια από το προηγούμενο βράδυ. Ή αν το ξεχάσουμε, να τα βράσουμε για 8 με 10 λεπτά και να τα αφήσουμε σε ζεστό νερό για 1 έως 2 ώρες. Είναι σαν να τα έχουμε μουλιάσει από βραδύς. Κοιτάξτε τη διαφορά. Τα μουλιασμένα και τα ξερά. Αφού έχουμε μουλιάσει τα φασόλια μας, πάμε να τα βράσουμε. Και παράλληλα εμείς να κόψουμε τα λαχανικά. Τα φασόλια, όπως και όλα τα όσπρια, είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, γι' αυτό και πολλοί τα ονομάζουν το κρέας της γης. Αφού έχουμε κόψει τα λαχανικά μας, σοτάρουμε πρώτα το κρεμμύδι και το πράσο. Προσθέτουμε τη σελινόριζα. Το καρότο. Το φύλλο από το σέλινο. Η πιπεριά φλωρίνης. Όλα μαζί. Το σέλινο ταιριάζει στη φασολάδα και στους γίγαντες μαϊδανός. Εμάς μας αρέσει το σέλινο και το χρησιμοποιούμε και στους γίγαντες. Τα λαχανικά μας έχουν υδρώσει αρκετά. Προσθέτουμε και το χυμό ντομάτας. Και τα παχαρικά μας, το σκόρδο, το φύλλο δάφνης, το κόκκινο και το μαύρο πιπέρι. Τα ανακατεύουμε και είναι έτοιμα. Τα φασόλια μας είναι έτοιμα. Τα έχω βράσει στη χύτρα για 10 λεπτά και τα έχω βάλει σε ένα ταψάκι. Θα ρίξω από πάνω τα λαχανικά. Θα ρίξω και λίγο ζωμό από τα φασόλια που έβρασα. Και τέλος, λίγο ελαιόλαδο. Και πάμε να τα βάλουμε στο φούρνο να τα ψήσουμε.
φαγητό μας είναι έτοιμο. Έχει χυλώσει, έγινε τέλειο. Είναι ώρα να πάμε να σερβίρουμε. Ορίστε το πιάτο μας. Το σερβίρουμε με ελαιόλαδο και φρεσκό κομμένο μαϊδανό. Σας προτείνω να το κάνετε. Αν το φτιάξετε, καλή επιτυχία! Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Έως τότε, να περνάτε καλά! Και μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!